Το αυριανό άνοιγμα των σχολείων προκαλεί τον προβληματισμό των γονέων, ζητώντας από το αρμόδιο Υπουργείο να αλλάξει την πολιτική σε περίπτωση που η διασπορά καταγράφεται μεγάλη τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας των μαθημάτων. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Παγκρίτιου Συλλόγου Γονέων και Κηδημόνων, τον κύριο Πολύδωρο Κουτσαφτάκη, όπου θα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία προκύπτουν με βάση το αυριανό πρώτο κουδούνι του 2022. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσαφτάκη. Καλή χρονιά εύχομαι και καλή σχολική χρονιά το 2022. Καλησπέρα. Θέλω και εγώ να αντευχηθώ, αν και δεν είμαι σίγουρος. Θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να είναι μια καλή χρονιά. Επειδή ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος, θέλω να πάμε στην τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται λοιπόν ότι ήδη υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση που λέει ότι αύριο στα σχολικά συγκροτήματα θα υπάρχει δυνατότητα να δοθεί self-test σε μαθητές που δεν κατάφεραν οι γονείς τους να πάρουν λόγω των ελλείψεων τον αριθμό που τους αναλογεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό σας ικανοποιεί? Σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι παίρνουν δανεικά self-test για να μπορέσουν αύριο να πάνε τα παιδιά τους. Γιατί παρότι βγήκαν και είπαν ότι υπάρχουν self-test σε σχολεία, σε επικοινωνία που κάνουμε οι γονείς με τις διευθύνσεις, άλλοι μας λένε ότι θα τα έχουν σήμερα το βράδυ, άλλοι ότι θα τα έχουν αύριο το πρωί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να πάει ένα παιδί αύριο το πρωί σχολείο, δεν είναι δυνατόν έξω από το κτίριο να κάνουμε self-test στο δρόμο στο παιδί, είτε να δηλώνουμε το τεστ χωρίς να το έχουμε κάνει. Έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα στο παρελθόν και βλέπουμε δυστυχώς ότι το Υπουργείο, ενώ 2 χρόνια ανοίγει και κλείνει τα σχολεία, δεν έχει βάλει μυαλό, δεν έχουν βρει τρόπο ώστε να λειτουργούμε σωστά και για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν θέλουν να λειτουργούμε σωστά. Δεν είναι δυνατόν την Τετάρτη να ανακοινώνουν ένα μέτρο, το οποίο ενώ κλείσαμε με 3.000 κρούσματα, να ανοίγουμε με 35.000 κρούσματα και το ένα επιπλέον τεστ το οποίο προβλέπεται να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή για να το κάνουμε. Πάντως, κάνοντας ρεπορτάζ εμείς, τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες που έχουμε από τις διευθύνσεις, από τις περισσότερες τουλάχιστον διευθύνσεις της Κρήτης, λένε ότι τα σχολεία θα διαθέτουν αύριο self-test. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που λένε ότι η πλειοψηφία των γονέων και βεβαίως των μαθητών έχει λάβει το self-test. Η πλειοψηφία δεν σημαίνει όλοι. Αν ένα παιδί είναι θετικό σε μια τάξη 27-28 μαθητών, μετά από 6 και 7 ώρες που είναι μέσα στην τάξη, καταλαβαίνετε ποια είναι η επικινδυνότητα. Αυτό που φωνάζουμε εμείς από την πρώτη στιγμή είναι ότι πρέπει τα πράγματα να είναι πιο οργανωμένα. Έπρεπε τα τεστ να είναι στην ώρα τους και στη θέση τους και θα πρέπει από αύριο να μην λειτουργεί μόνο ένα σημείο στην πλατεία Ελευθερίας και ένα στην 7η ΥΠΕ και στους υπόλοιπους δήμους του νησιού μας να είναι εκ περιτροπής μέρα παραμέρα τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Πρέπει να βρίσκονται εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να είναι δωρεάν ώστε ο κόσμος ο οποίος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία, ο κόσμος ο οποίος θέλει να ελεγχθεί, να μπορεί να πηγαίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας να κάνει τους ελέγχους. Με ημίμετρα και με κλεισίματα 3 η ώρα το μεσημέρι, δεν βοηθάμε τη σωστή διάγνωση. Κύριε Κουτσαφτάκη, δεν βοηθάμε την ασφάλεια. Κύριε Κουτσαφτάκη, χωρίς να θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στην περίοδο της πανδημίας ο φόρτος εργασίας για τους πάντες είναι τεράστιος. Στον ΕΟΔΗ, ας πούμε, αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας διπλασιάζονται οι γραμμές. Γι' αυτό μεταφέρεται εκεί η Αγία Κατερίνη. Θα συμφωνήσω με το δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει ένα περιθώριο χρονικό μεγαλύτερο. Όμως, σε κάθε περίπτωση, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που λένε πολλοί γονείς. Ότι θα έπρεπε, λέει, αυτή η διαδικασία των self-test να είχε ξεκινήσει μερικές ημέρες πριν, για να μπορεί σήμερα το Υπουργείο Παιδείας να έχει μία εικόνα από τον αριθμό των μαθητών που αύριο θα μπει στις σχολικές αίθουσες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προηγήθηκαν οι γιορτές και βεβαίως οι οικογενικές συναθρήσεις. Και όχι μόνο για τα παιδιά, το ίδιο πράγμα έπρεπε να συμβεί με τους εκπαιδευτικούς και με το υπόλοιπο προσωπικό. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει αύριο το πρωί, αν μια καθαρίστρια είτε λόγω ότι είναι θετική στον κορονοϊό ή σε οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ή προσωπικό κόλλημα δεν προσφέρει στο σχολείο. Ποιος θα καθαρίζει το σχολείο όλη την ημέρα? Τι θα συμβεί αν λείπει ο εκπαιδευτικός από τη θέση του και τα 25-27 παιδιά που είναι στην πόλη μας βρεθούν χωρίς εκπαιδευτικό? Θα τα μοιράζουν στις υπόλοιπες τάξεις με ό,τι κίνδυνο υπάρχει ή θα τα αφήνουν μόνο στο προαύλιο? Τι είναι αυτό που προτείνετε εσείς σαν Παγκρίτιο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Τι είναι αυτό που πρέπει να υιοθετηθεί άμεσα? Εμείς εδώ και 22 μήνες λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που το λένε οι επιστήμονες. Δεν το εφήβραμε εμείς. Δηλαδή, δεν γίνεται αύριο το πρωί να ανοίγουν τα σχολεία και να μην μοιράζουμε μάσκες στα παιδιά. Δεν γίνεται αύριο το πρωί να ανοίγουμε τα σχολεία και να μην έχουμε διασφαλίσει κλιμάκια του ΕΟΔΗ σε αρκετά σημεία στο νησί μας ώστε να μπορούν να γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. Δεν μπορεί να ανοίγουμε αύριο το πρωί και να μην ξέρουμε πόσοι θα είναι οι εκπαιδευτικοί που θα μπουν στις τάξεις, να μην έχουμε φροντίσει, να έχουμε πλεόνασμα αναπληρωτών οι οποίοι θα πάνε να καλύψουν τα κενά και όπου μας δίνεται η δυνατότητα να πάμε και σε αραίωση των τάξεων ώστε να μην έχουμε συνωσισμό μέσα. Αυτά είναι απλά πράγματα καθημερινά
που μπορούν να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, αρκεί να υπάρχει πρόθεση. Βλέπουμε ότι δεν έχουν την πρόθεση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ένα πάρα πολύ απλό μέτρο, που θα ήταν, ας πούμε, στην πόλη του Ηρακλείου, να έχουμε 3 ή 4 σημεία σήμερα για να πάνε να κάνουν όλοι οι γονείς τεστ στα παιδιά τους, οι οποίοι είναι, θέλουν, δεν υπήρξαν. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι είναι λίγο το προσωπικό και δεν έχουν φροντίσει να προσλάβουν είτε δασκάλους είτε υγειονομικούς. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Κύριε το Κουτσαφτάκη, πρόβλημα, λοιπόν, το αντιμ... ναι, παρακαλώ. Επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαδικασία μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή, από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, πόσες φορές πρέπει να γίνει διενέργεια self-test σε μαθητές εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους? Τα εμβολιασμένα παιδιά κάνουν 2 self-test, ενώ τα ανεμβολίαστα θα κάνουν 3 self-test και 2 rapid συνολικά. Το πρόβλημα δημιουργείται. Δηλαδή, μισό λεπτό, τα ανεμβολίαστα παιδιά θα κάνουν 5 τεστ συνολικά. Δηλαδή... 3 θα κάνουν και άλλα 2 όταν υπάρχει κρούσμα. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι όλα όταν τα παιδιά. Κρούσμα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για σχολεία τα οποία έχουν 400-500 μαθητές αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Άρα θα χρειαστεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο όλα τα παιδιά καθημερινά να ελέγχουμε ότι είναι υγιή. Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε πιο πολλά σημεία. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται με την ευθύνη του γονέα, ο οποίος μπορεί να μην ξέρει να κάνει σωστά το τεστ ή μπορεί και να βαρεθεί κάποιος να το κάνει, που και αυτό είναι λαθασμένο, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Εδώ έπρεπε με κεντρική ευθύνη καθημερινά να ελέγχουμε όλο τον πληθυσμό για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη μετάδοση του ιού. Μάλιστα. Και όχι να ελπίζουν κάποιοι ότι δεν θα στείλουμε εμείς τα παιδιά μας στο σχολείο, όπως λένε μερικοί, ή ότι ο καθένας θα ψάξει να βρει την ατομική του λύση για να προστατευτεί. Όταν κεντρικά δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε όλοι να περάσουμε αυτή την περιπέτεια όσο πιο αλόβητη γίνεται, δυστυχώς θα μας βάζουν να τσακωνόμαστε ανάμεταξύ μας. Κάτι που δεν πρέπει να γίνει και γι' αυτό το λόγο και αύριο θα πάμε στο Δήμο Ηρακλείου και σε όλους τους μεγάλους Δήμους. Την Τρίτη θα πάμε στην Περιφερειακή Διεύθυνση και τα 2 ραντεβού είναι 1:30 και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πάμε και στην 7η ΥΠΕ, γιατί αυτό που ζητάμε είναι το αυτονόητο. Τόσα λεφτά δίνονται για άλλους σκοπούς, ένα μικρό κονδύλι να δοθεί για την προστασία των παιδιών. Μάλιστα. Κύριε Κουτσαφτάκη, εγώ θα ευχηθώ να μην υπάρξουν απρόοπτα και να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα τα πράγματα στην σχολική κοινότητα. Ζητούμενο είναι τα ανοιχτά σχολεία, είναι ανάγκη για τα ίδια τα παιδιά. Μακάρι να πάνε και όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.